επόμενη άσκηση που θα λύσουμε λέει το εξής. Δύο σφαίρες μαζί μία ενάμιση. Δύο σφαίρες μαζί μία ένα πίσω δύο πίσω δύο κιλά κινούνται πάνω σε δύο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες V1 ίσον 6 μέτρα ένα σπότ και V2 8 μέτρα ένα σπότ. Ωραία. Αντίστοιχα κάθετες μεταξύ τους. Αυτές τις σφαίρες, αν οι σφαίρες συγκρουστούν μεταξύ τους και η σύγκρουση είναι πλαστική, να υπολογίσουμε την ταχύτητα του συσσωματώματος, ωραία, και την ελάττωση της μηχανικής ενέργειας του συστήματος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε, δηλαδή αν ήθελα να σας κάνω το σχήμα με μια προοπτική, θα το έκανα έτσι. Προσέξτε. Θα έκανα ένα τραπεζάκι. Θα έκανα ένα τραπεζάκι. Και θα έκανα ότι εδώ έρχεται μια μαζούλα, V1, και εδώ έρχεται και μια άλλη κάθετα, συγκρούνται. Εδώ γίνεται το μπουμπουμ και μετά φεύγει το συσσωμάτωμα με δεωρικό. Για να σας διευκολύνω όμως θα μπορούσα να κάνω μια κάτωψη στην οποία κάτωψη να έχω τη μάζα μ1 με την ταχύτητα V1, τη μάζα μ2 με την ταχύτητα V2 που είναι οι ίδιες οι μάζες είπαμε. Εδώ να ξεχωρίσω την τελική μου κατάσταση και εδώ είναι το μειωρικό με δεωρικό. Ωραία! Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα, γιατί άμα παίξετε από αρχή διατήρησης ορμής και πείτε ότι π ολική αρχική ισούται με π ολική τελική, η π ολική αρχική είναι αυτές οι δύο ορμές οι οποίες είναι κάθετες, π ένα τετράγωνο και π δύο τετράγωνο, και η π ολική τελική είναι η π ολική του συσσωματώματος. Αυτό έχει να κάνει με βγάλε τις ρίζες, θα γίνει πέρα τετράγωνο και πέρα δύο τετράγωνο, ισούται π ολική στο τετράγωνο. Αυτό κάνει ένα τετράγωνο, δε ένα τετράγωνο, συν ένα τετράγωνο, δε τετράγωνο, ισούται. Εδώ θα γίνει 2μ επί το β ολικό όλο στο τετράγωνο. Εδώ κάνει μη ένα τετράγωνο, δε ένα τετράγωνο, μη δύο τετράγωνο, δε δύο τετράγωνο, 4μ τετράγωνο, δε τετράγωνο. Τα μη τετράγωνο πάλι φεύγουν. Και για να μην υπολογούμε βγαίνει αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο σας βγάζει το β τετράγωνο είναι β1 τετράγωνο και β2 τετράγωνο τέταρτα, άρα το β έχουμε εδώ πάνω είναι τετραγωνική ρίζα του β1 τετράγωνο και β2 τετράγωνο δεύτερα, άρα το β αν κάνετε πράξεις θα σας βγει 5 μέτρα ανά σεκόντ και αφού βρείτε το β και αφού βρείτε το β θα κάνετε και μια εφαρτωμένη της γωνίας θ και η εφαρτωμένη της γωνίας θ που είναι απέναντι κάθε πλευρά. Προσέξτε τώρα, απέναντι κάθε πλευρά όπως είναι οι ορμές έτσι είναι η V2 προς τη V1 θα βγάλετε τη γωνία θ η οποία βγαίνει μεταξύ μας 4 τρίτα. Εντάξει, συγκεκριμένα έπρεπε να είναι P2 προς B1, αλλά επειδή είναι οι ίδιες μάζες, φεύγουν και βγαίνει M επί 2 προς M επί 1, φεύγουν και βγαίνει το εφαρτωμένο θ 4-3. Όσον αφορά την ελάττωση της μηχανικής ενέργειας των σφαιρών, το βέβαια έξω μηχανική, δεν έχετε παρά να πάτε την τελική κινητική ενέργεια του συστήματος, πλην την αρχική. Σας θυμίζω ότι η τελική κινητική ενέργεια είναι ενδεύτερον 2π επί τη δεύτερη του τετράγωνου, πλην οι αρχικές είναι ενδεύτερον. Μη επί β' τετράγωνο και ένα δεύτερο μη επί β' στο τετράγωνο. Εννοείται ότι αυτό θα σας βγει με αρνητικό πρόσημο για να φαίνεται ότι είναι η ελάττωση της ενέργειας η οποία βγαίνει τελικά μείον 50 τζάουλ. Μερικοί δεν το προτιμούν έτσι, θέλουν να κάνουν την απόλυτη τιμή, αρχικό πλην τελικό. Εγώ επιμένω στο να φαίνεται το πλην, νομίζω ότι είναι πιο διαφημιστικό. Σας ευχαριστώ και πάλι.